μακεδόνια ακροαματική διαδικασία από το δικαστήριο, το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων εδώ στον Βόλο, μετά από περισσότερες από 12 ώρες ακροαματικής διαδικασίας και λίγο πριν τα μεσάνυχτα ανακοινώθηκε η απόφαση ότι και οι τρεις μαθητές που κατηγορούνταν για βιασμό κατ' εξακολούθηση, για πράξη που έπραξαν σε χώρο του σχολείου εναντίον δεκάχρονου συμμαθητή τους, αθωώθηκαν ομόφωνα. Μία απόφαση λοιπόν η οποία έγινε δεκτή από τους γονείς των κατηγορούμενων, των τριών παιδιών, με πολύ, αντιλαμβάνεστε, με χαρά και πανηγυρισμό αν θέλετε, γιατί δικαιώθηκαν τα παιδιά τους. Βέβαια έχουμε τις δηλώσεις των δικηγόρων από αυτή την πλευρά, έχουμε και τη δήλωση του δικηγόρου της πολιτικής αγωγής, του δεκάχρονου μαθητή, ο οποίος ο ίδιος είχε περιγράψει το τι είχε υποστεί στις καταθέσεις του που είχε δώσει, θα μας πούν και περισσότερα οι δικηγόροι σε λίγο. Υπήρξε η γνωμάτευση της διευθύντριας της προϊσταμένης της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Λάρισας, της κυρίας Ρουμπίνη Λεονταρή. Υπήρχε όμως και μία γνωμάτευση από τον κύριο Κουτσάφτη, τον πρώην διευθυντή της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών, που είχε κληθεί από έναν από τους γονείς των κατηγορούμενων, των τριών παιδιών που κατηγορούνταν, να πει τη δική του θέση. Όλα αυτά στην κεκλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία ήταν που οδήγησαν τους δικαστές ομόφωνα να βγάλουν μια αθωωτική απόφαση για τα τρία αυτά παιδιά, δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Ρούλα, το κατηγορητήριο, το κατηγορητήριο ήταν πολύ συγκεκριμένο. Εμείς λοιπόν μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή φιλοξενήσαμε και τη μητέρα του αγοριού και το κατηγορητήριο και ό,τι ισχυριζόταν η συγκεκριμένη μητέρα. Η απόφαση η αθωτική βγήκε τι ώρα περίπου, πολύ αργά. Εμείς δεν ήμασταν στον τηλεοπτικό αέρα, οπότε δεν αναφερθήκαμε. Λίγο μετά, όχι βέβαια. Βγήκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Μετά τις 11 πάντως το βράδυ έγινε γνωστή. Άρα λοιπόν στις δικαστικές αίθουσες του Βόλου μέχρι τις 11 συνεδρίαζαν για να πάρουν την τελική απόφαση. Και μας είχες πει εσύ σε απευθεία σύνδεση ότι τα παιδιά δεν είχαν κληθεί να είναι εκεί προκειμένου να ταλαιπωρηθούν σε αυτή την ακροαματική διαδικασία. Τα επαναλαμβάνω λοιπόν, γιατί... Όσο τα τρία... Βεβαίως, τόσο ζήνα για τα τρία παιδιά που άκουσαν τις κατηγορίες, που αντιμετώπιζαν τις κατηγορίες, όσο και ο μαθητής ο οποίος είχε καταγγείλει το γεγονός. Κανένα από τα τέσσερα αυτά παιδιά λοιπόν δεν ήταν εντός της αιθούσης εδώ στο δικαστικό μέρος. Τα επαναλαμβάνω για να πούμε εμείς η δική μας εκπομπή τι ακριβώς έχει φιλοξενήσει. Στην παρέα μας είναι και στο τηλέφωνο συγκεκριμένα, γιατί είναι καθοδόν για Αθήνα, ο διακεκριμένος ποινικολόγος, ο κύριος Γεώργιος Κοσμάς, ένας από τους δικηγόρους υπεράσπισης των παιδιών. Κύριε Κοσμά, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Αθωώθηκαν λοιπόν οι τρεις ανήλικοι. Πείτε μας... Με συγχωρείτε, ο σωστός όρος, η σωστή έκφραση είναι ότι από το δικαστήριο κρίθηκε οριστικά και αμετάκλητα ότι τα παιδιά, τα κατηγορούμενα, εν πάση περιπτώσει, δεν τέλεσαν τις πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκαν. Και μάλιστα δικό. Συγγνώμη, τι είπατε ότι είναι σωστός όρος, γιατί δεν ακουστήκατε καλά. Είναι σωστός όρος ότι από το δικαστήριο κρίθηκε ότι δεν τελέστηκαν οι πράξεις. Πρόκειται για ανήλικα παιδιά από 8 Βεβαίως. Μέχρι 15 ετών και είναι σύμφωνα με τον νόμο ποινικός αδιάφορα. Ο όρος λοιπόν ο σωστός είναι ότι κρίθηκε από το δικαστήριο ότι δεν τέλεσαν τις πράξεις. Δηλαδή αθώθηκαν, με άλλα λόγια. Αυτό που είπαμε, δεν είπαμε κάτι άλλο. Αλλά επειδή πρόκειται για ανήλικα και να πω τούτο. Είπατε ότι πήρατε συνεντεύξεις από τη μητέρα του παιδιού και από τον πατριώτη του, εν πάση περιπτώσει. Τον πατριώτη, όχι. Γιατί δεν αναζητήσατε από τη δικογραφία να πάρετε συνεντεύξεις και από τους δικηγόρους, από τους πυροξείου δικηγόρους των παιδιών τα οποία εφέρονται ως δράστες. Ρούλα, δώστε μου λίγο τη ρούλα από το Βόλο. Εμένα προσωπικά, με ακούτε? Να σας πει η κυρία Κουσκουρή που επιμελήθηκε το θέμα. Με ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε και σας απαντώ, θα σας απαντήσει η κυρία Κουσκουρή. Προσωπικά ομιλών. Και κύριε ο αξιόλογοι συνάδελφοί μου του Βόλου, ο κύριος Σαταριώτης ο Γιώργος, ο κύριος Βογιατζάκης ο Γιάννης, ο κύριος Λιβογιάννης ο Δημήτρης, αποδηθήκαμε σε έναν αγώνα εξυπαρχής, ο οποίος τελεσφόρησε πολύ πριν τη διεξαγωγή της δίκης, κατά τη διάρκεια της ανακριτικής, μέχρι πριν τελειώσει η ανακριτική διαδικασία στην προδικασία. Και εσείς και άλλα κανάλια και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έντυπα και ηλεκτρονικά, φροντίσατε σε εισαγωγικά τη λέξη, παραμελώντας το καθήκον σας και την ιδιαιτερότητα του θέματος, δεδομένου τα παιδιά σε ανήλικα και τα τέσσερα,
Και βγάλατε στον αέρα τέτοιες ειδήσεις, ψεύτικες, όχι από εσάς, ψεύτικες σας τις δώσανε. Αλλά εσείς αβασάνιστα τις ανακυκλώσατε αυτές τις ειδήσεις, με συνέπεια να καταρακωθούν ακόμα περισσότερο η τιμή και η υπόληψη των οικογενειών, των παιδιών, των φερωμένων ως δραστών, χωρίς να πάρετε τις απόψεις και χωρίς να ακούσετε την κυρία Κουσκουρή που θα σας απαντήσει αν αναζήτησε τις άλλες πλευρές. Δεν έχω χρόνο για να... δεν έχετε χρόνο. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Οδηγώ για Αθήνα. Οδηγώ για Αθήνα. Γιατί το καταλαβαίνω, αλλά... αυτή τη στιγμή είπατε κάτι, οπότε να σας απαντήσουμε. Αν μου επιτρέπετε... αυτό που θέλω να πω. Αλλά να σας απαντήσουμε σε αυτό, επιτρέπετε, κύριε Κοσμά. Θα σας καλύψω. Θα μας καλύψω. Το κατηγορητήριο λοιπόν κατέρευσε χθες και ενώπιον του ακροατηρίου, του δικαστηρίου, αυτού του αξιόλογου δικαστηρίου, και ένα σημαντικού εισαγγελέα, ένα εξαίρετο εισαγγελέα, άρχισε να καταραίει από την αρχή, μόλις άρχισαν να εξετάζονται οι βασικοί μάρτυρες, οι καταγγέλλοντες. Δηλαδή η μητέρα του παιδιού και ο αστυνομικός πατριός του παιδιού, σύζυγος της μητέρας. Άρχισε να καταραίει με την πρώτη. Διότι οι δικαστές που είχαν διαβάσει καλά τη δικογραφία και δεδομένου ότι είχαν περιπέσει πάρα πολλές αντιφάσεις και το παιδί το ανήλικο που εφέρεται ως παθόν και ο πατριός του και η μητέρα του παιδιού, οι οποίες αντιφάσεις εντοπίστηκαν από την υπεράσπιση και τέθηκαν στην έδρα μετά από ερωτήσεις, κατέρευσε το κατηγορητήριο εξυπαρχής. Όλα τα υπόλοιπα ήταν εύκολα, γιατί είχε προκύψει η αθωότητα του παιδιού πριν εσείς προχθές και κάποιοι άλλοι βγάλετε στον αέρα ότι το παιδί πράγματι βιάστηκε, για το κατηγορητήριο ήταν βαρύ. Βιασμός κατά εξακολούθηση και σωματική βλάβη κατά εξακολούθηση. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ να πω το μονάχα, ότι σώστε το Βαγγέλη. Κύριε Κοσμά. Ο Βαγγέλης είναι ο ανήλικος που φέρεται ως παθόν. Θέλει να σας ρωτήσει κάτι ο κύριος Καραϊβάς και η Ρούλα η Κουσκούρη. Να τοποθετηθεί όμως πρώτα η Ρούλα. Αν επιτρέπετε και εμένα, βεβαίως. Ναι. Ρούλα, σε σένα πρώτα επιτρέπετε, κύριε Κοσμά, το... Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Κοσμά, το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, ότι εγώ προσωπικά επικοινώνησα με τους συναδέλφους σας, συνεγόρους υπεράσπισης, και συγκεκριμένα και ο κύριος Βαγιατζάκης και ο κύριος Σταταριώτης. Ο κύριος Βαγιατζάκης, επανειλημμένος από την πρώτη στιγμή μέχρι και την παραμονή της εκδίκασης της υπόθεσης, μου έλεγε ότι δεν προτίθεται να κάνουν καμία δήλωση ούτε ο ίδιος, ούτε οι γονείς των παιδιών που κατηγορούνται. Το γνωρίζετε. Το γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί έγινε μπροστά σας από τον κύριο Βαγιατζάκη, που σας επιβεβαίωσε ότι επικοινωνήσαμε. Να βγάλετε στον αέρα και να συνταράξετε το Πανελλήνιο και να καταρακώνετε την τιμή επανειλημμένος. Τονίσαμε επανειλημμένως ότι τα παιδιά δήλωναν αθώα και βεβαίως ήμασταν στη διάθεσή σας για να φιλοξενήσουμε οποιαδήποτε στιγμή τη θέση σας. Αφού συνέντευξη η αξιόλογη και η εξαίρετη συνάδελφή μου που συνυπερασπιστήκανε τα παιδιά που φέρονται ως δράστες. Εσύ γιατί προχωρήσατε περαιτέρω να το ρωτήσατε και δεν σταματήσατε εκεί πέρα. Γιατί δεν περιμένατε τη δίκη. Μα το κατηγορητήριο δεν το συντάσσουμε εμείς. Γίνεται το κατηγορητήριο και μετά είναι η απόφαση. Σε όλες τις αποφάσεις. Το κατηγορητήριο μεταφέραμε και την περιγραφή της υπόθεσης στο δικαστήριο. Το κατηγορητήριο κατασκευάστηκε ψεύτικα, ύπουλα, δόλια και με μια τεράστια δολοφονία. Έτσι γίνεται όμως σε όλες τις αποφάσεις. Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εμείς ως δημοσιογράφοι. Το αποφασίζει ένα δικαστήριο, γι' αυτό και βγάζει αποφάσεις. Δεν βγάζουμε εμείς. Δεν κρίνουμε εμείς για ανήλικα. Εδώ υπάρχει διαφορά και διαφορά. Κύριε Κοσμά, κύριε Κοσμά, δεν σεβαστήκατε την ανήλικα. Το κατηγορητήριο. Κύριε Κοσμά. Μα δεν φωτογραφίσαμε κανένα από τα παιδιά, δεν φωτογραφίσαμε κανένα σχολείο. Κύριε Κοσμά, είστε έγκριτος ποινικολόγος. Κύριε Κοσμά, επειδή κάνουμε ένα διάλογο, θέλετε να κάνετε μονόλογο, γιατί κάνουμε διάλογο, να ακούσετε και τον κύριο Καραϊβάς.